Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνάδελφοι, η σημερινή μας παρουσία εδώ σήμερα εκ μέρους της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής είναι κάλεσμα αγώνα για κάθε συνάδελφο, ανεξάρτητα με το τι στάση έχει κρατήσει μέχρι σήμερα. Απευθυνόμαστε σε όλους εκείνους οι οποίοι πρώτα απ' όλα βασίζονται στη δουλειά των χεριών τους και του μυαλού τους. Γιατί αυτοί καταλαβαίνουν, και για να το πούμε και στη δικιά μας γλώσσα, τους καλούμε να επενδύσουν στο πιο σκληρό νόμισμα αυτής της περίοδου, που είναι η συλλογική πάλη με αυτούς που ζουν και έχουν τα ίδια προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Με τους εργαζόμενους, με τους φοιτητές και τους σπουδαστές των λαϊκών στρωμάτων, αυτούς δηλαδή που ονομάζουμε λαό και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Όλος αυτός ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά ότι φορτώθηκε χρέη, υποχρεώσεις, με τα 10 χρόνια της κρίσης. Έκανε υπομονή, έκανε θυσίες και μετά ήρθαν τα 2 χρόνια της πανδημίας. Στα καπάκια έρχεται ένας πόλεμος, άλλο ένα υπεριαλιστικό έγκλημα, με συνέπειες που διωγγώνουν τα προβλήματα, μεγαλώνουν τις τρύπες των χρεών. Η ακρίβεια καλπάζει, τι κι αν τώρα δεν έχεις μνημόνιο, ο πληθωρισμός είναι αυτός που στα παίρνει με άλλο τρόπο, δεν αφήνει τίποτα, κατατρώει το ελάχιστο εισόδημα που έχει απομείνει. Γνωρίζουν πολύ καλά οι συνάδελφοι που κάθε μήνα παλεύουν μέσα από τα e-banking για να πληρώσουν τον ΕΦΚΑ, τις βεβαιωμένες οφειλές και τα λοιπά, ότι είναι δεσμευμένοι για τα επόμενα 14 χρόνια με τις 140 δόσεις που έχουμε φτάσει και τις άλλες τόσες, για να δούνε άσπρη μέρα. Όμως, για να πάμε και στα σημερινά, πώς να δουλέψει ένας συνάδελφος στην εστίαση με ένα μικρό μαγαζί όταν το τετράμινο, για παράδειγμα, στο αντίστοιχο τετράμινο πέρσι πλήρωνε 1.400 ευρώ και τώρα πάει στα 4.500. Πώς να δουλέψουν οι βιοτέχνες που έχουν ενεργοβόρα μηχανήματα όταν το κόστος σε φυσικό αέριο και σε ρεύμα φτάνει πολλές φορές να τριπλασιάζεται και να τετραπλασιάζεται. Πώς να δουλέψουμε όταν οι πρώτες ύλες εκτοξεύονται και αναγκάζομαστε να μετακυλήσουμε το κόστος στους πελάτες μας, στον απλό λαό, τέλος πάντων, που αυτοί είναι που ζουν και στηρίζουν τις επιχειρήσεις μας. Φανταστείτε ότι έχει φτάσει, για παράδειγμα, όπως λέγανε οι συνάδελφοι από την εστίαση, το σουβλάκι να θεωρείται γκουρμέ, κοντεύει να ξεπεράσει τα 3,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Στη βιοτεχνία μας λέγανε οι συνάδελφοι ότι πλέον πολλοί φεύγουνε, αφήνουνε δουλειές, γιατί συμβόλαια που έχουν υπογράψει πλέον μπαίνουν μέσα. Καταγράφονται ανατιμήσεις σε σίδηρο, τσιμέντο, αλουμίνιο, χαλκό, πλακάκια, υδραυλικά, καλώδια πάνω από 15%. Μιλάμε για το τελευταίο διάστημα και όλους τους απασχολεί ένα ερώτημα. Θα τα βγάλω πέρα. Εμείς πρώτοι ερχόμαστε και απαντάμε αυτό το ερώτημα. Όχι. Μόνος σου δεν θα τα βγάλεις πέρα. Και αυτό το απαντάμε όχι για να σπείρουμε κατήφια και να κατεβάσουν κάτω οι συνάδελφοι τα αυτιά παραπάνω, γιατί εμείς προτείνουμε έναν άλλο δρόμο. Ένα δρόμο που επιλέγουμε όσοι είμαστε εδώ σήμερα, αλλά πρέπει να τον επιλέξουμε πολύ περισσότεροι, γιατί η καθημερινή προσπάθεια στη δουλειά, όσο και να εντυχιστείς, γιατί έτσι είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες, συναγωνιστές και εσύ, συνεργαζόμενοι, το γνωρίζετε, γιατί τους βλέπετε, πάτε αγοράζετε ψωμί, τσιγάρα, τους πετυχαίνετε, πάτε πίνετε ένα κρασί σε ένα μαγαζί. Βλέπετε ότι πολλοί προσπαθούν με την προσωπική εργασία να τα φέρουν πέρα. Αυτό δεν γίνεται, γιατί η μέρα έχει 24 ώρες. Πόσες μέρες παραπάνω, πόσες ώρες να δουλέψεις, πόσα Σαββατοκύριακα, πώς να τα φέρεις πέρα. Οπότε, εδώ πέρα, εμείς λέμε, τι κι αν η κυβέρνηση προτείνει κάποια μέτρα, μπορεί να προτείνει και κάποια άλλα. Κουβέντα δεν λέει για τις πραγματικές αιτίες αυτής της κατάστασης. Κουβέντα για τον πόλεμο και τους ανταγωνισμούς. Κουβέντα για τα υπερκέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, που σε αυτές τις συνθήκες τους γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί είμαστε πελάτες τους οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν πατήσει το πόδι στο λαιμό και των εργαζομένων και των μικρών επαγγελματιών.
Πώς θα τα βγάλεις πέρα όταν η φορολόγηση είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το πρώτο ευρώ, προκαταβολή φόρου, τέλος επιτιδεύματος, όλα είναι εδώ. Πώς θα τα βγάλεις πέρα όταν η πολιτική απελευθέρωση της ενέργειας είναι στο DNA αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί μπορεί να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, αλλά αυτοί είναι που εφάρμοσαν όλα αυτά που έστρωσαν το δρόμο για τη σημερινή κατάσταση. Τι κι αν και η ίδια η ΓΕΣΕΒΕ κάλεσε στις 6 Απρίλη σε κινητοποίηση. Αυτοί χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την ακρίβεια. Ανακοινώνουν τα αποτελέσματά της σαν ανακοινώνουν δελτίο καιρού. Όμως στην πραγματικότητα και αυτοί δεν αυγάζουν άχνα για τις πραγματικές αιτίες που μας οδηγούν εδώ σήμερα. Εμείς λέμε η απόγνωση και η οργή, συνάδελφοι, περισσεύει. Το συναντάμε στα μαγαζιά, το συναντάμε εκεί πέρα που γίνονται κουβέντες. Όμως αυτή η οργή και η απόγνωση, αυτή η αγανάκτηση πρέπει να γίνει συλλογική δύναμη. Να μην πάει χαμένη στο ψιλοκουβεντολόι από μαγαζί σε μαγαζί, να μην πάει χαμένη στο συχτήρι στο καφενείο, να μην πάει χαμένη στις ατέρμονες μάχες του πληκτρολογίου. Πρέπει να επενδύσουμε στον αγώνα, στο μαζικό για την επιβίωση, στο συλλογικό για τα δικαιώματα και τις ανάγκες κάθε επαγγελματίας, να ενώσουμε τις φωνές μας με τους εργαζόμενους, να ενώσουμε τις φωνές μας με τους φοιτητές και τους σπουδαστές, οι οργανώσεις μας που είναι στο έδαφος πραγματικά να αποτελέσουν πόλο συσπήρωσης για τους συναδέλφους και στις επιτροπές για την ακρίβεια που θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ερθώσουμε εμπόδια στις πολιτικές που μας εξοντώνουν και ναι, μόνο έτσι μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις και με κανέναν άλλο τρόπο. Γιατί όλα τα άλλα, καλός ή κακός, εμείς τα δοκιμάσαμε και καήκαμε από αυτά. Κάτω λοιπόν στην ακρίβεια και τη φτώχεια, κάτω στον υπεριαλιστικό πόλεμο, όλοι με όλες μας τις δυνάμεις στις 6 του Απρίλη.